Δύο βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τροποποίηση των προδιαγραφών του Ποπελιά Καλαμάτας με στόχο την προάσπιση και θωράκιση της ονομασίας προέλευσης Ποπελιά Καλαμάτας, αλλά και εκείνο που αφορά την διερεύνηση δυνατότητας επέκτασης σε όμερες περιοχές, πλέον μπαίνουν σε προτεραιότητα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Υπάρχει ένα μίνιμουμ συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα όμως να κινηθεί ενιαία. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί μέχρι στιγμής υπήρχε μεμονωμένες κινήσεις και πολλές φορές αλληλοσυγκρόμενες. Άρα λοιπόν εμείς με αυτό επιτυγχάνουμε. Βέβαια υπάρχουν και επόμενα στάδια. Αυτή η καταρχήν συμφωνία θέλει μια περαιτέρω διεργασία και επεξεργασία προκειμένου αφενός να κατατεθεί ένας ενιαίος φάκελος στο Υπουργείο προκειμένου να τροποποιηθούν τα χαρακτηριστικά του ΠΟΠ Καλαμάτα, γιατί θα πρέπει να πούμε και να γνωρίζουμε όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή αυτό που 25 χρόνια λέμε ως ΠΟΠ Καλαμάτα και εμείς οι ίδιοι δεν το παράγουμε όπως πρέπει. Οι συνθήκες που επικρατούν για την ελιά της Καλαμάτας αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με την επισήμανση, την εμπορία και τις προδιαγραφές του προϊόντος μετά το δυσμενές κλίμα που διαμορφώνεται για το συγκεκριμένο προϊόν ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χωρών Νοτίας Αφρικής τέθηκαν επιτάπητο στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα. Αυτή η συνεννόηση είχε να κάνει με το γεγονός ότι διαπιστώσαμε ότι διαχρονικά έχουμε τόσα χρόνια αυτή τη δυνατότητα του ΠΟΠ Καλαμάτα, παρόλα αυτά οι παραγωγοί μας δεν έχουν απολαύσει κάτι ιδιαίτερο από αυτή την, από αυτό το ΠΟΠ Καλαμάτα. Δηλαδή η τιμή του ΠΟΠ Καλαμάτα δεν είναι καλύτερη από τις απλές ελιές καλαμών και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια η οποία έχει φέρει και αποτελέσματα, προσπάθεια να καταλάβουν όλες τις αγορές οι απλές ελιές καλαμών με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι φαίνεται συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Μετά και από διεξοδική συζήτηση με τη συμμετοχή πολλών φορέων και ανάλυση της κατάστασης, αποφασίστηκε να συστηθεί άμεσα ομάδα εργασίας, η οποία θα αναλάβει να καταθέσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την κοινή πρόταση όλων των φορέων της Μεσσηνίας για το θέμα της ελιάς Καλαμάτας, με στόχο τη διατήρηση, προστασία και περαιτέρω θωράκιση του ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας.